για όλο αυτό το ζήτημα που έχει σηκωθεί, ειδικά την τελευταία πενταετία που είναι η πράσινη ανάπτυξη, είναι η κυκλική οικονομία, είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Και λέμε τώρα εμείς ξαφνικά, ας πούμε, τους έπιασε πρεμούρα όλους να προστατεύσουν το περιβάλλον. Τι έχει γίνει, ας πούμε, ξαφνικά και τόσο πολύ ο λιγνίτης μολύνει και μιλάμε για μια μεταλιγνητική εποχή. Κάτι γίνεται, δεν μπορεί δηλαδή από τη μια μέρα στην άλλη ξαφνικά το περιβάλλον. Είναι ξεκάθαρο ότι μεγάλες εταιρείες θέλουν να βγάζουν 10 εκατομμύρια ευρώ κέρδη το μήνα και τώρα βγάζουν 1 εκατομμύριο και σου λέει τώρα πού θα επενδύσω εγώ ως εταιρεία για να βγάζω τα 10 αντί για 1. Ένα πολύ κλασικό παράδειγμα στην Ελλάδα είναι ο τουρισμός και η ενέργεια. Και αγωνούμε, από ό,τι καταλαβαίνω δηλαδή και από τον κόσμο εδώ, υπάρχει μια έντονη αντιπαράθεση για αυτό το έργο, αλλά να σκεφτούμε λίγο και ποιος θα ωφεληθεί και με ποιον τρόπο. Ακόμα δηλαδή και ο Δήμος να συμμετέχει ως επιχείρηση, δεν αμφιβάλλω, μακάρι, αμφιβάλλω όμως πολύ έντονα για το αν τα τιμολόγια της ΔΕΗ πραγματικά μειωθούν και πραγματικά δει ο λαός.